Εδώ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήδη επέστρεψε στο Προεδρικό. Θα ακούσουμε σε λίγο, Νικήτα, τα θέματα που συζητήθηκαν, η ατζέντα και αν βεβαίως υπήρξε αυτό που ήταν το ζητούμενο, κάποιες επιπρόσθετες συγκλήσεις στα ζητήματα τα οποία σήμερα συζητήθηκαν. Κύριε Πρόεδρε. Γεια σας. Πώς πήγε σήμερα η συνάντηση, γιατί την ατζέντα, αν θέλετε να μας πείτε, και αν υπήρξαν κάποιες συγκλήσεις. Πρέπει να πω ότι ήταν μια παραγωγική συζήτηση. Έχουν συζητηθεί τα θέματα του λεγόμενου effective participation και δηλαδή της αποτελεσματικής συμμετοχής και του τρόπου λήψεως αποφάσεων στις διάφορες επιτροπές, όπως επίσης και οι ποσοστώσεις. Το δεύτερο ήταν ο τρόπος, η νυχτή επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο τρόπος λήψης αποφάσεων, έτσι ώστε να μπορεί το κράτος να λειτουργεί αποτελεσματικά και να παίρνει αποφάσεις εγκαίρως με τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τρίτο είναι θέματα που άπτονται τη σύνθεση και λειτουργία της αστυνομίας σε ομοσπονδιακών και επίπεδων συνιστοσών πολιτιών. Πρέπει να πω ότι υπήρξε συμφωνία. Και τελικά παραμένουν κάποιες επιμέρους πτυχές οι οποίες παραπέμφθηκαν στους διαπραγματευτές προκειμένου να υπάρξει μια ολική συμφωνία στα όσα έχω αναφέρει. Η συμφωνία υπήρξε σε σχέση με την σύνθεση της ποσοστώσης στην αστυνομία και μόνο εκεί? Όχι. Υπήρξε σημαντική πρόοδοση στα θέματα της αποτελεσματικής συμμετοχής και του τρόπου λήψεως αποφάσεων στα διάφορα όργανα του κράτους, οι επίτροπες, οι ρυθμιστικές αρχές, όπως υπήρξαν και σημαντική πρόοδοση στη μειχτή επιτροπή που θα επιλαμβάνεται των θεμάτων που άπτονται της ευρωπαϊκής ευρύτερα πολιτικής που θα ακολουθεί το κράτος, έτσι ώστε να μην παρουσιάζονται κενά ή η Κυπριακή Δημοκρατία να εμφανίζεται ως... Να υπάρχει κοινή γραμμή δηλαδή. Ακριβώς. Πότε θα αποφασίσετε, κύριε Πρόεδρε, πότε θα αρχίσετε τη συζήτηση για το εδαφικό και αν θα πάτε όντως τελικά στο εξωτερικό? Νομίζω έχουμε ακόμα αρκετές συναντήσεις να πραγματοποιήσουμε στην Κύπρο. Μετά το τέλος θα διαφανεί που οδηγούμεθα, εάν χρειάζονται κάποιες νέες συναντήσεις κατά τον Νοέμβριο, έτσι ώστε να είμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί στα κεφάλαια που εξετάζουν, και εν συνεχεία θα αποφασιστεί πότε και πώς θα γίνει η συζήτηση και του εδαφικού. Κύριε Πρόεδρε, να αναμένουμε κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και πρωτοβουλίες και από άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις εξωτερικές πτυχές? Ναι, φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από κάποια μέλη, μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα οποία είναι και ευπρόσδεκτα βεβαίως. Κάθε προσπάθεια, παρέμβαση κλπ. Σε έναν απόλυτα αιτιολογημένο αίτημα της ελληνοκυπριακής πλευράς, που δεν πλήττει ποσός βεβαίως την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Χθες πάντως το πήγαινε εφέρε της κυρίας Μίλα, δεν σας έκανε να σας Να μην είστε απογοητευμένοι. Έγινε έναν brainstorming το οποίο απασχόλησε και την ίδια και τους συνομιλητές μας. Συμβουλίου, προκειμένου να ενημερώσετε για την. Ένα λεπτό. Πριν να πάμε στο Εθνικό Συμβούλιο, θα έρθει και η ώρα του Εθνικού Συμβουλίου και βεβαίως δεν θα παραλείψω να ενημερώσω, διότι μιλώ για πρόοδο κλπ. Συνεπώς θα πρέπει να γνωρίζουν τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου ποια είναι η πρόοδοση. Αλλά αυτή την ώρα, λόγω της ενασχόλησης με τις συνομιλίες, είναι αδύνατον να έχει ταυτόχρονα συνομιλίες και ταυτόχρονα Εθνικό Συμβούλιο και ταυτόχρονα διακυβέρνηση του τόπου και ταυτόχρονα ένα σωρό άλλε υποχρεώσει. Κύριε Πρόεδρε, τι έχει η ατζέντα? Θα είναι τα θέματα της υπηκότητας, Ιθαγένεια και ελευθερίες. Παραμένουν ψηλά εμπόδια σε αυτά τα τρία τουλάχιστον κεφάλαια, κύριε Πρόεδρε? Για τα τρία κεφάλαια που συζητούνται εξαντλητικά, με εξαίρεση το περιουσιακό, το οποίο προφανώς και θα το δείτε μαζί με το εδαφικό. Θα εξαντληθούμε για να βρούμε λύση. Αρκεί να υπάρχει και η από πλευράς Τουρκίας ανταπόκριση στα κεφάλαια στα οποία την αφορούν και που διαδραματίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Αλλά απευθυνθήκατε στο θέμα της αστυνόμευσης και στον τρόπο λειτουργίας ουσιαστικά του κράτους. Τη σύνθεση. Πριν από κάποιες μέρες στην πορεία για τη Μόρφω αναφερθήκατε σε ένα εσωτερικό σύστημα ασφάλειας. Είναι αυτό το οποίο, αυτό που γίνεται προσπάθεια και πώς θα γίνει? Όχι μόνο αυτό. Αυτό είναι τα θέματα της αστυνόμευσης. Είτε των συνιστοσών πολιτιών, είτε
της κεντρικής κυβερνήσεως. Σε όλα τα ομοσπονδιακά πολιτεύματα υπάρχουν ανάλογα σώματα. Όσον αφορά το θέμα της εσωτερικής ασφάλειας, προς αποτροπή ή εξουδετέρωση του ισχυρισμού ότι επιβάλλεται να έχουμε τουρκικές εγγύσεις ή τουρκική παρουσία, είναι η πρόταση που κατέθεσα και που προβλέπει την πολυεθνική αστυνομία, είτε μια αυξημένη, αν θέλετε, εντολή της ειρηνευτικής δύναμης, που να προλαμβάνει, να καταστέλει και να αποτρέπει κινδύνους που τάχα εμφανίζονται ότι μπορεί να δημιουργηθούν. Αυτή η πρόταση είναι υπό διαπραγμάτευση, έτσι, κύριε Πρόεδρε, είναι η τελική μας πρόταση, η πρόταση πλαίσιο που καταθέσαμε. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε, αν δεχτεί η άλλη πλευρά, την λογική πάντα αυτή μέσα της πάντα μέσα στις παραμέτρους όπως ετέθησαν, με βασικές αρχές και προϋποθέσεις, που υπάρχει μια σημαντική επιχειρηματολογία, γιατί δεν δικαιολογείται να προβάλλεται το αίτημα για παρουσία τουρκικού στρατού ή εγκυητικά δικαιώματα ή παρεμβατικά δικαιώματα μιας χώρας που εκ των τριών παραμένει μόνη να διεκδικεί αυτό το δικαίωμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αυτό θα με την ενέργεια και την συζήτηση Τουρκία-Ισραήλ. Λοιπόν, είδαμε, ακούσαμε και τον Πρόεδρο και για τις νέες συγκλήσεις που προκύπτουν. Κυριάκο Πομιλωρίδη, παρακαλώ, σε ακούμε, Κυριάκο, και ναι. Λοιπόν, σε σχέση με τα θέματα που συζήτηκα σήμερα, όπως μας εξήγησε, ήταν η διακυβέρνηση στο επίκεντρο, θέματα που αφορούσαν στην αποτελεσματική συμμετοχή. Είναι ένα θέμα που θέτει εντόνως η τουρκοκυπριακή πλευρά, δηλαδή να έχει ο λόγος της αποτελεσματική, να είναι αποτελεσματική η θέση της και στην εκπροσώπηση. Εκεί είπε ότι υπήρξαν κάποιες συγκλήσεις, όπως και στην Επιτροπή, η οποία στην ουσία θα καθορίζεται η στάση που θα τηρεί το Ομόσπονδο Κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνία, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, υπήρξε στα θέματα της σύνθεσης αστυνομίας σε ομοσπονδιακό και σε επίπεδο κρατηδίων. Να πούμε ότι για την ομοσπονδιακή αστυνομία είχα προταθεί και ήταν πολύ κοντά να συμφωνηθεί στο 50-50.